σου, Ubicam. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα The After School Show. Λοιπόν, σήμερα έρθαμε να δούμε τους αρχηγούς από τα δύο τελευταία 15 ημέρα, Ε και Σίγμα Ταφ, τον κύριο Νίκο Βραχνό και τον κύριο Αλέξανδρο Κατσέα στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Κύκλος. Πάμε να τους δούμε. Γεια σας! Γεια σας, καλώς ήρθατε, παιδιά! Τι καλώς ήρθατε! Αλέξανδρε! Έλα, ρισκήθα! Ωραία, θα παίξουμε το παιχνίδι με το μπαλάκι, το οποίο είναι σαν το μπουκάλι που παίζουμε στην κατασκήνωση. Υπάρχει το μπαλάκι εδώ, θα λέμε μέρη του σώματος, κάθε φορά που λέμε τα μέρη του σώματος. Εμείς τα πιάνουμε με τα χέρια μας και όταν πούμε μπαλάκι, όποιος το πάρει πρώτος κερδίζει. Κατανοητό. Κατανοητό. Τέλεια. Κατανοητό τους αρχηγούς μας. Πάμε να παίξουμε στις τρεις νίκες. Καλησπέρα. Κεφάλι. Πόδια. Κεφάλι. Κοιλιά. Πέμψα. Μπαλάκι. Έλα με τον κύριο Νίκο λοιπόν. Λοιπόν, πια. Αγώνες. Μύτη. Πόδια. Ουράνιο Τόξο και Ubicam λοιπόν. Πότε δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Ουράνιο Τόξο? Το Ουράνιο Τόξο δημιουργήθηκε το 1995 στην κατασκήνωση της Ιούπη με σκοπό τις καλοκαιρινές διακοπές των ατόμων με αναπηρία. Σιγουριά στους γονείς ότι τα παιδιά τους θα περάσουν καλά αυτές τις 15 μέρες στον χώρο της κατασκήνωσης. Τέλεια. Και αυτό το 15 μέρες ουσιαστικά 15 μέρες, δεν είναι? 15 μέρες είναι, ξεκινάει 27 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου, είναι το πρόγραμμα μας. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν, δεχόμαστε παιδιά διαφόρων ηλικιών, από 5 με 6 χρονών μέχρι όσο αντέχει ο καθένας να μπορεί να κάνει κατασκήνωση. Η κατασκήνωση είναι κάτι το οποίο είτε το αγαπάς και το θέλεις, είτε δεν το αγαπάς και δεν μπορείς να προσαρμόσεις το χώρο. Έχουμε άτομα με αρχιδέα με διάφορες διαγνώσεις, σύνδρομο Down, οντική στέρηση, τετραπληγία, αμαξίδια. Ο χώρος είναι κατάλληλα μορφωμένος για να μπορέσει να δεχθεί οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά εκεί το ωραίο είναι ότι όλοι είναι ίδιοι ουσιαστικά. Είναι παιδιά. Εννοείται αυτό το πράγμα, ότι είναι παιδιά ανεξαρτήτου ηλικία. Δηλαδή τώρα που μπορεί να έχουμε κατασκηνωτή που είναι 50 χρονών και να το λέμε ότι είναι παιδί. Ναι. Έτσι, αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει τα μέσα. Όλοι είμαστε παιδιά με στην κατασκήνωση, όλοι γινόμαστε ένα. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να περάσουν καλά τα παιδιά μας, να περάσουν καλά, να δημιουργήσουν παρέες είτε μεταξύ του είτε με του συνοδού είτε με τα υπόλοιπα στελέχη. Και να δώσουμε τις ομορφότερες εικόνες που μπορούν να πάρουν για να έχουν μετά το χειμώνα αυτή την ανάμνηση έτσι ώστε τους κρατάει δυνατά για την επόμενη συνάντησή μας. Τέλεια. Υπάρχει κάποια δραστηριότητα διαφορετική? Υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες μέσα στην κατασκήνωση. Από πέρσι ξεκίνησε το κομμάτι της υδροθεραπείας στην πισίνα που πήγε πάρα πολύ καλά. Φιλήθηκαν πάρα πολλά παιδιά, βελτιώθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Στο κομμάτι αυτό. Ουσιαστικά αυτό τι ακριβώς είναι? Η υδροθεραπεία είναι ένας τρόπος, αξιολογείται ο κατασκηνωτής πριν έρθει στην κατασκήνωση με το συνεργάτη με τον οποίο έχουμε. Παίρνει το ιστοπλήρη στο ελκό του και μπαίνοντας μέσα στην κατασκήνωση βγάζει ένα πρόγραμμα διαμορφωμένο είτε εξατομικευμένα πάνω στον κατασκηνωτή είτε ομαδικά για την βελτίωσή του στη σωματική του βελτίωση. Α, οκ. Ποιο είναι το μότο το δικό σας σε έναν κατασκηνωτή του Σίγμα Ταφ 15 ημέρα? Πέραν το ότι άφησε τα όλα πίσω και να περάσει καλά. Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ήταν ο Νίκος Νικόλος Βραχνός. Αρχηγός Σίγμα Ταφ 15 ημέρα. Φέτος πρώτη φορά αρχηγός. Ναι. Ποια είναι τα συναισθήματα? Είναι λίγο περίεργο και ιδιαίτερο το συνέστημα που από τόσο μικρός στην κατασκήνωση να φτάνεις να έχεις την ευθύνη
Γενικά ήσουν αντικατασκευαστής δηλαδή, στη κατασκευαστής. Ναι, ναι. Στη UP είμαι από το 93, από 5-6 χρονών που με στείλανε. Και μετά από τόσα χρόνια, λίγα χρόνια λοιπόν, που περάσανε, έρχεται, ναι, ήρθε η στιγμή για αυτό το πόστο και με ό,τι αυτό συνεπάγει. Ποιο 15ήμερο? Το 5ο 15ήμερο. Είναι 13 με 27 Αυγούστου. Και πιο πριν θα είστε πάρα συνεργασμένος σαν υπαρχηγός. Ναι, στα δύο πρώτα με τον αρχηγό τον Οδυσσέα του Τριγκύρη. Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται μέσα από το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, σωστά. Ναι, τα τελευταία χρόνια επειδή ήμουνα στη θέση του υπαρχηγού όλες τις περιόδους, οπότε το έζησα σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το ρόλο και την ευθύνη. Πώς είναι η δυναμία του προγράμματος, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μαδάρχης, ότι παίρνουν από τα παιδιά δραστηριότητες που τους αρέσουν και μέσω των κοινοταρχών έφταναν αυτές σε εσάς και μας προσαρμόζεται όντως το πρόγραμμα κάπως έτσι. Αυτό από ένα σημείο και μετά, και σημείο εννοώ χρονικό μέσα από την έναρξη περίοδου, συνεχίζει να γίνεται. Ναι. Αφήστε αυτό το πράγμα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πλέον συστατικό μέσα στην λειτουργία της κατασκήνωσης είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν μέσα πολλά και πολλά παιδιά και πολλά αθλητικά σωματεία και όχι μόνο. Ακριβώς επειδή πολλές φορές χρησιμοποιούν χώρους για τις προετοιμασίες τους, τις αθλητικές, να προσαρμόζεται και με έναν αντίστοιχο τρόπο το δικό τους πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, ίσως το ρόλο των κοινοταρχών να το έχουν κατευθείαν η συνοδεία αυτών των παιδιών, αλλά το κλασικό πρόγραμμα της κατασκήνωσης ο τρόπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Τέλεια. Είναι τα περίφημα ραβασάκια. Δηλαδή, στο γραφείο μου ήταν γεμάτο post-it από κοινοτάρχες όλων των τομέων που μετέφεραν τις επιθυμίες των παιδιών για κάποιες δραστηριότητες που θέλουν να τις κάνουν περισσότερες φορές, να τις ξανακάνουν και. Θα σου κάνω μία ερώτηση, κάπως διαφορετική από ό,τι την έχουμε κάνει στους υπόλοιπους αρχηγούς. Στους υπόλοιπους αρχηγούς ρωτήσαμε ποια ήταν η συμβουλή σαν κατασκηνωτή. Εσάς να σας ρωτήσω ποια ήταν η συμβουλή σου προς ένα στέλεχος. Να αγαπάει τα παιδιά και να αγαπάει να δουλεύει και να περνάει στιγμές μέσα στο καλοκαίρι μαζί με τα παιδιά. Από αυτό ξεκινάνε όλα για μένα και είναι και το ζουμί της επιτυχίας και σε αυτό που κάνουμε μέσα στην κατασκήνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλό